πρώτος. Τον λόγο έχει ο κύριος Αναδοχής Χριστόπουλος. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Όλους σας βρίσκεστε εδώ για την καινούργια αρχή της αγαπημένης μας Καλαμάτας. Η αυτοί αποσέλευση του κόσμου, του Καλαμαδιών, του κόσμου, μου δίνει μια μεγάλη δύναμη να μπορέσω μαζί με τους συνεργάτες μου να συνεχίσουμε και να πάμε την Καλαμάτα μας που πρέπει να πάει πάρα πολύ ψηλά. Βέβαια, βρισκόμαστε μια μέρα μετά από ένα πολύ τραγικό γεγονός. Εντάξει, αναμένομαστε βέβαια. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή μνήμα στο χαμό του Πάνου του Γιανακόπουλου. Ο Πάνος Γιανακόπουλος ήταν ένας γνωστός μου άνθρωπος. Έζησα μαζί του πολλά χρόνια γιατί είμαστε σε ίδιο χώρο του επαγγελματικό. Και νομίζω ότι είναι από τους παράγοντες που είναι θετικό παράδειγμα στον χώρο του μπάσκετ αλλά και γενικώς του αθλητισμού. Πιστεύω και εμείς να μπορέσουμε να κάνουμε έστω και λίγα από αυτό που θα κάνει ο Πάνος Γιανακόπουλος για το μπάσκετ για την δικιά μας ομάδα και την Καλαμάτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Δεν γνωρίζω με συγχωρείτε, δεν ξέρω που θα ήθελα να ευχαριστήσω. Ακόμα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Δημάρχο που βρίσκεται κοντά μας σήμερα. Και θέλω να πραγματικά να πω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε την Καλαμάτα μας τουλάχιστον προσωπικά, όσο και διάσημη είναι. Έχω βέβαια ένα πολύ κράτη, έτσι δεν μιλάω από τον Στάση Πολύ Πολύ, αλλά και στο θα μας εκπεράσω, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να σας δώσω τις διαβουλές, γιατί εγώ από την δικιά μου πλευρά θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν. Βλέπετε και την πρώτη κοινώση, την έλευση του κ. Γιάννη Χριστόπουλου, του συνεχόλου μου. Είναι μια μεγάλη αρχή για πολύ μεγάλα αποτελέσματα και πολύ μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες για την πόλη μας και την πόλη μας. Δεν θα ήθελα να πω πολύ περισσότερα. Μόνο μέσα στην καρδιά μου, ακόμη μια φορά, σας ευχαριστώ που ήρθατε κοντά μας. Και θέλω να πω μόνο ένα, ότι δεν περισσεύει κάτι. Είμαστε όλοι απαραίτητοι για να φτάσουμε στην ομάδα μας πάρα πολύ ψηλά. Ευχαριστώ πολύ. Τον λόγο έχει ο πρόεδρος, ο κύριος Απόστολος Κούκοτσες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αμυντική παρουσία σας. Είναι γεγονός ότι με χαροποιεί και παράλληλα με κάνει να αντιλαμβάνουμε τη μεγάλη ευθύνη που έχω αναλάβει απέναντι στην ομάδα μας, την πόλη μας και σε όλους εσάς. Το πρώτο βήμα έχει γίνει, είναι η παρουσία σας εδώ, η νέα ανάλυση τεχνικής ηγεσίας από τον κύριο Χριστόπουλο. Και η δουλειά γενικά που γίνεται και έχει αρχίσει ήδη να βάζει τις βάσεις για να πει το τρένο πάλι στις δράσεις. Σήμερα είναι μεγάλη τιμή για μένα γιατί υποδέχω στην ομάδα μας τον κορυφαίο Έλληνα προπονητή. Coach, σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε όλους. Σε διαβεβαιώνω ότι όσο εγώ τόσο και η διοίκηση θα είμαστε στα βοηθό μας χωριά στην προσπάθεια. Καλησπέρα για το μένα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Σήμερα βρίσκομαι ανάμεσα σε γνωστά πρόσωπα, σε φίλους. Η παρουσία όλων σας είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα για την ομάδα μας, για την διοίκησή μας και βέβαια προσωπικά και για μένα. Καλαμάτα για όλους εμάς δεν είναι απλά μια ομάδα. Είναι μια ιδέα. Είναι ο τόπος μας. Είναι οι αναμνήσεις μας, είναι τα όνειρά μας. Είναι οι οικογένειές μας. Είναι ένα σημείο αναφοράς. Είναι το DNA που θέλουμε όλοι να μας εκπροσωπεί απέναντι στους άλλους και να μας κάνει περήφανος. Για τον λόγο αυτό, πιστεύω μάλλον ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος που σήμερα βρεθήκαμε όλοι εδώ, σε αυτή την κουβέντα. Γι' αυτό, δεν μπορώ να σας βλέπω σαν καλεσμένους σε κάποια εκδήλωση, αλλά σαν συνοδικός. Η ομάδα μας κλείνει φέτος 51 χρόνια ζωής και σε όλη αυτή τη διαδρομή είχε καλές στιγμές, πολύ καλές στιγμές, άσχημες στιγμές. Έδειξε το χαρακτήρα της, έδειξε τις δυνατότητες που μπορεί να έχει
προηγηθεί για μεγάλη διάρκεια σε ένα υψηλό επίπεδο. Και αυτό κυρίως γιατί συνήθως εξαρτάται από την οικονομική βοήθεια ενός ισχυρού ανθρώπου και ισχυρού παράγοντα. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Καλαμάτα, συμβαίνει γενικά στον αθλητισμό και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να αλλάξουμε αυτή τη συνθήκη. Να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα δυνατό και υγιές περιβάλλον το οποίο θα εγγυηθεί τη σταθερότητα στην ομάδα και παράλληλα να φτάσουμε την ομάδα μας σε ένα επίπεδο που θα μπορέσει να είναι ανταποδοτική απέναντι σε αυτούς που θα είναι βοηθούν. Για τον λόγο αυτό, όπως προανέφερε και ο κύριος Χριστόπουλος, δεν περισσεύει κανένας και σας χρειαζόμαστε όλους κοντά μας. Όσον αφορά τους στόχους μας, πρέπει να βάλουμε πάρα πολλούς στόχους. Κυριότερος στο ξεκίνημα είναι η ομάδα να λειτουργήσει οργανωτικά σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι την βρίσκουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις βάσεις, να υπάρχει μια λειτουργικότητα, να υπάρχει μια αξιοπιστία και αυτό να δημιουργήσει, να κάνει την ομάδα μας πιο ελκυστική τόσο σε παίκτες, τόσο σε παράγοντες, σε συνεργάτες, σε υποστηρικτές, αλλά και στους φιλάθλους μας. Αγωνιστικά, το αγωνιστικό κομμάτι πιστεύω ότι είναι συνδεδεμένο με αυτά που υπάρχουν. Από εκεί μετά όλοι γνωρίζουμε, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μας βρίσκεται μακριά από εκεί που πρέπει να είναι και το σίγουρο είναι ότι όλοι εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πλησιάσει εκεί που πρέπει. Θέλω να δημιουργήσω μια ομάδα η οποία να έχει μια αγωνιστική φιλοσοφία δική μου και η οποία κάθε χρόνο θα κάνει πρωταθλητισμό. Θέλω να δημιουργήσουμε από την αρχή ένα ρόστερ το οποίο δεν θα έχει πολλές και συχνές αλλαγές και θα προσπαθήσουμε να στοχεύσουμε στην εξέλιξη των ποδοσφαιριστών και κατ' επέκταση στη βελτίωση της ομάδος. Βασικό μου μέλημα προσπαθήσω να δημιουργήσω καλά αποκτήρια οικογενειακό κλίμα στην ομάδα για σωστή νοοτροπία. Τα αποκτήρια να σέβονται την ομάδα και βέβαια να δημιουργήσουμε ένα σύνολο που κάθε Κυριακή βαντάζει όλη του την ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο και θα παλεύει για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Για να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους, σίγουρα χρειάζεται οργάνωση, σκληρή δουλειά, υπομονή, επιμονή και διάρκεια. Διάρκεια στην προσπάθεια από εμάς και διάρκεια στη στήριξη από εσάς. Αν στα πρώτα προβλήματα ή στα πρώτα άσχημα αποτελέσματα αρχίσει η εσωστρέφεια και απογοήτευση, τότε δεν μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Εάν η προσπάθειά μας έχει διάρκεια για μερικά χρόνια, τότε μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τελειώνοντας, θέλω να βάλω άλλο ένα στόχο. Έχω ένα όραμα να προσπαθήσω να βελτιώσω ή να εξελίξω, να το πω καλύτερα, την προσέγγιση του κόσμου προς την ομάδα. Θέλω στη συνείδηση όλων η ομάδα της Καλαμάτας να σημαίνει αγώνας, να σημαίνει προσπάθεια.
Για μένα, η ιδανική Κυριακή θα είναι εκείνη η Κυριακή που η ομάδα μου θα τα δώσει όλα μου στον αγωνιστικό χώρο και ο κόσμος θα τη χειροκροτήσει για την προσπάθειά της ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Για μένα, η καλύτερη Κυριακή θα είναι εκείνη που οι οικογένειες θα έρθουν στο γήπεδο με τα κασκόλ και τις σημαίες της Καλαμάτας και θα αγαπούν την ομάδα τους σαν ιδιωτελώς. Που θα καταφέρουμε να ξανακάνουμε την Καλαμάτα, την Μαύρη Θήλια, το κέντρο της πόλης. Να είστε σίγουροι ότι όταν θα δούμε τα νέα παιδιά στην Καλαμάτα να κυκλοφορούν στην πόλη μας με τη φανέλα της Μαύρης Θήλιας, τότε θα έχουμε πετύχει τον στόχο μας. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τον κύριο Αγαπητή Πιστούλα για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε από την πρώτη στιγμή και τον τρόπο που με προσέγγισε. Βέβαια, την Αποστόλη του Κουκούτσι πάλι για αυτόν για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, για την προσπάθεια που έκανε να βελτιώσουμε πολλές καταστάσεις ώστε να δημιουργηθεί λίγο το έδαφος και να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση. Και βέβαια, να τους ευχαριστήσω γιατί ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων ήταν ένα από τα στοιχεία που με ώθησε πραγματικά να βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας. Εμείς θα κάνουμε ένα τίμιο αγώνα. Δεν ξέρω στο τέλος θα φανεί τι να καταφέρουμε. Θέλω όμως να είστε σίγουροι ότι εμείς θα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να παλεύουμε για την ομάδα μας, για την πόλη μας και για τον κόσμο μας. Σας ευχαριστώ.